Η συνεχίζεται. Τα 24 ώρα τα οποία διανύουμε, το παρόν και το αυριανό ενδεχομένως, είναι κρίσιμα 24 ώρα. Από ό,τι διαφαίνεται, είναι καταρχήν πρόταση που δεν καταδικάζει τη χώρα σε σκληρή λιτότητα. Είναι μια πρόταση που, αν θέλετε, απαλύνει τα μεσαία και τα χαμηλά εισοδήματα. Περιέχονται δηλαδή μέτρα που ευνοούν, αν θέλετε, τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Αλλά δεν είναι εύκολα μέτρα. Θα έλεγα ότι είναι σκληρά μέτρα. Αλλά αυτό στο οποίο εμείς ενθυμόμαστε περισσότερο οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι το γεγονός ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχει καμία δέσμευση για το θέμα του χρέους. Ναι. Κατά την άποψή μας, η συζήτηση που γίνεται ότι θα το δούμε μελλοντικά, ναι, δεν επαρκεί. Ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια ρητή νομική δέσμευση για το τι θα συμβεί με το χρέος. Επομένως, θεωρώ ότι ως προς αυτό υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει ένα πρόβλημα. Mm-hmm. Βεβαίως, σήμερα το μεσημέρι στις 2.30 ώρα συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, όπου ο πρόεδρος θα μας ενημερώσει, θα ενημερώσει τους βουλευτές και εμένα κατ' επέκταση που μετέχω στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Θα τοποθετηθούν οι βουλευτές και οι ανεξάρτητοι. Mm. Από τα μέτρα, κυρία Χρυσοβελώνη, που περιλαμβάνονται στην ελληνική πρόταση, ποιο είναι αυτό που σας ζορίζει περισσότερο? Γιατί ακούσαμε, όπως για παράδειγμα, η κατάργηση του προνομιακού καθεστώτος για το ΦΠΑ στα νησιά να είναι προϋπόθεση για τον Πάνο Καμένο. Σε αυτό είμαστε κάθετοι. Το έχουμε διευκρινίσει εμείς εξ αρχής ότι εμείς δεν θα δεχτούμε σε καμία περίπτωση να μην διατηρηθεί η έκπτωση του ΦΠΑ στα νησιά. Αποτελεί για μας κόκκινη γραμμή. Από ό,τι όμως είδα, εξακολουθεί το θέμα να συζητείται. Άκουσα δηλαδή τη δήλωση του κ. Σακελαρίδη, την τοποθέτησή του μάλλον σήμερα, ότι το θέμα ακόμα συζητείται. Είναι δηλαδή μαχητό, είναι ακόμα θεωρείτε ότι μπορεί και να φύγει? Κοιτάξτε να δείτε, αν δεν τεθεί πάλι αυτό το θέμα στο τραπέζι, εμείς είμαστε αρνητικοί. Το έχει πει ο πρόεδρός μας, το έχω κάνει και εγώ, το έχω δηλώσει και εγώ σε συνεννόηση βέβαια πάντοτε με τον πρόεδρο. Για μας η έκπτωση του ΦΠΑ. Δηλαδή θα είναι ένας λόγος να βγείτε από την κυβέρνηση, κυρία Χρυσοβελώνη, η ανεξάρτητη Έλληνες? Όχι, δεν τίθεται τώρα τέτοια ζητήματα, γιατί προς το παρόν. Έτσι έχει τοποθετηθεί ο πρόεδρός σας, γι' αυτό σας ρωτάω. Κοιτάξτε να δείτε. Εάν αυτό παραμείνει, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχει αντίρρηση από τη δική μας την πλευρά. Τώρα, το εάν αυτό σημαίνει να μείνουμε ή να φύγουμε από την κυβέρνηση, τις πρωτοβουλίες θα τις αναλάβει, όπως καταλαβαίνετε, ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο οποίος εδώ θα ενημερώσει και την κοινοβουλευτική ομάδα. Αλλά πολύ μεγάλο θέμα για μας τουλάχιστον, αν θέλετε μεταφέρω αυτή τη στιγμή και την προσωπική μου θέση, είναι ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση, ναι, για το θέμα. Θέλετε λοιπόν μια καθαρή δέσμευση για το χρέος, για την αναδιάρθρωση του χρέους? Ναι, για μας είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό και θεωρώ ειλικρινά ότι οποιαδήποτε συμφωνία, οποιαδήποτε πλαίσιο συμφωνίας δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν υπάρχει δέσμευση για την αναδιάρθρωση του χρέους. Τα υπόλοιπα μέτρα, έτσι όπως περιγράφονται αυτή τη στιγμή, κυρία Χρυσοβελώνη, θεωρείτε ότι περνάνε από τη Βουλή? Ποια είναι η εκτίμησή σας? Θεωρώ ότι θα υπάρξουν δυσκολίες, αν θέλετε την ειλικρινή μου άποψη και θέση. Θα υπάρξουν δυσκολίες. Δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία. Αλλά θα είναι ακόμα πιο δύσκολη εάν συνεχίσουμε να λέμε, και έτσι διαφαίνεται, ότι δεν θα υπάρξει καμία δέσμευση για το χρέος, για την αναδιάρθρωση του χρέους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.